Στα τραγούδια π' αγαπάμε κάθε βράδυ που πονάμε. Ποιος λαός θα πάει στην ταβέρνα και θα πει θα τραγουδήσει σε φέρι? Πείτε μου ένα λαό που να τραγουδάει, δηλαδή ο Άγγλος να τραγουδάει στην ταβέρνα Έλιοτ ή ο Γάλλος Αραγκόν στην ταβέρνα, στο γιαπί, στη διαδήλωση, στη φυλακή, σε ερωτικές θέσεις αυτές. Ποιος το έκανε αυτό? Κάναμε περήφανος τους Έλληνες. Και κάναμε και κάτι άλλο. Ξέρετε, αλλά τα γράφουν σε ορισμένα βιβλία, αλλά δεν τα διαδίδουν κλπ. Ότι οι αρχαίοι Έλληνες, όταν λέγανε μουσική, εννοούσαν ένα πράγμα. Το αμάλγαμα, το πάντρεμα του λόγου με το μέλος. Τίποτε άλλο. Αυτό ήταν μουσική. Αυτά που σου κλέψα τα έκρυψα καλά. Μες στου μυαλού μου τις πηγές, μες στη καρδιά μου. Να έχει ψυχή μου ειδονικά μυρωδικά και να μυρίζουν το όνομά σου τα όνειρά μου. Να έχει ψυχή μου ειδονικά μυρωδικά και να μυρίζουν το όνομά σου τα όνειρά μου. Δεν μας υποτιμάει ο λαός. Εγώ είμαι βέβαιος ότι αν ο λαός, τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων, έστω τα 7, τα 8, όπως γίνεται με τις εκπομπές που γίνονται και πολιορκείται ο λαός με εκπομπές, το ένα το άλλο, με φοβερές ρεκλάμες κλπ. Όπως ξέρετε την Coca-Cola, ξέρετε την Vodafone κάθε μέρα κλπ. Εάν είχαμε το 1 δέκατο αυτής της δημοσιότητας και το έμαθε ο λαός, αυτός ο δίσκος θα πουλούσε 100.000 την πρώτη εβδομάδα. Γιατί υπάρχουν δείγματα ο λαός μας θέλει και μας αγαπά ακόμα. Αλλά δεν μας ξέρει. Αγωνιστής όπως πάντα, αυτός, η ζωντανή μαρτυρία της ιστορίας, δεν μένει απαθής. Δεν υποκύπτει. Σε πείσμα όσων θέλουν να προχωρήσει το μέλλον χωρίς εκείνον, δηλώνει ενεργά παρόν και παραδίδει ένα μελωδικό διαμάντι. Μια επιστροφή στην αγνότητα. Θέλω να ευχαριστήσω και να επενέσω τον Κώστα Καρτελιά, τον νέο ποιητή, γιατί μου έδωσε αυτή την πραγματικά το σκήρυτημα και μπορεί ο καθένας να καταλάβει και να με δικαιολογήσει όταν διαβάσει τους στίχους του. Γιατί έχουν κάτι το τελείως φρέσκο, το τελείως νεανικό και συγχρόνως μια ματιά πολύ βαθιά, πολύ φιλοσοφική, σύγχρονη και διαχρονική. Τον ευχαριστώ λοιπόν δημόσια και τον παραδίδω εις την κρίση σας. Έχουν τα όνειρα αρώματα που λες, θα γίνω κλέφτης να τους κλέβω μυρωδιές. Εκείνη την περίοδο που έγραφε στους στίχους, παράλληλα με την ανάγνωση της Οδύσσειας, ακούγα και ένα δίσκο που είχε κυκλοφορήσει τότε του Μίκη Θοδωράκη, τη Βεατρίκη. Και ήμουν εμπνευσμένο πάρα πολύ και από τη φωνή τη κυρία Φαραντούρη και από τη μουσική του Μίκη. Σχεδόν αυτά τα τραγούδια γραφτήκανε με την έμπνευση που είχα πάρει από την Οδύσσεια, από τον Όμηρο, τον Θοδωράκη και την κυρία Φαραντούρη. Με τη Βεατρίκη. Θυμάμαι και τη στιγμή, δηλαδή, έτσι, με το μαγνητοφωνάκι δίπλα που άκουγα τη Βεατρίκη και ακούγοντα τη Βεατρίκη έγραφα την Οδύσσεια. Και η πρώτη αντίδραση ήταν όχι, όχι, δεν μπορώ. Έφυγα, πήγα σπίτι μου, όλο το βράδυ μέτρο για αυτό το βλέμμα του, αυτή η επικοινωνία που είχα τα μάτια μας. Με το ότι κατάλαβα ότι κάτι έγινε και πήρα την άλλη μέρα τους στίχους, πήγα χωρίς τηλέφωνο, χωρίς τηλέφωνο, χτύπησα το κουδούνι, άνοιξε μια κυρία, τους άφησα λίγο τον κύριο Θοδωράκη και έφυγα. Και μετά από 5 μέρες, μία ώρα τη νύχτα, ήρθε ένα μηχανάκι και μου έφερε τις παρτιτούρες. Δηλαδή έβαλα τα κλάματα. Δηλαδή, ήταν μεγάλη Τρίτη. Σήμερα είναι Μεγάλη Τετάρτη. Για να τον ευχαριστήσω, να πω ευχαριστώ, ας πούμε, έτσι, για να του δείξω το αίσθημά μου. Θυμάμαι ότι έγραψα ότι θέλω να δώσω να φωνάζω στους δρόμους. Και ότι θέλω να φωνάζω, δεν ήξερα τι να πω και είπα, αρπάχτηκα από τις ημέρες εκείνες. Δε φτελάβεται φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Κατάλαβα γιατί συγκίνησε πολύ βαθιά το Μίκη. Θα σταθώ σε ένα σημείο στο ποίημα του
που για μένα είναι συνοψίζει όλο το μήνυμα του δίσκου, είναι το τραγούδι των συντρόφων που λέει «Ιθάκη, για μας το πέλαγο το ξέσκεπο». Ιθάκη, για μας το πέλαγο το ξέσκεπο, γεμίσαν με μνηστήρες τα λιμάνια. Μα νομίζω ότι ο Θοδωράκης δεν χρειάζεται και δεν επεδίωξε ποτέ του να φτάσει σε καμιά Ιθάκη. Γιατί ήταν πάντοτε ένας αγωνιστής, άνθρωπος της κίνησης, της δράσης, της δημιουργίας, με τις κύρκες, τις μάγισσες, τους κύκλοπες γύρω του, τους κέρβερους, αλλά πάντα έβγαινε νικητής αυτόν τον αγώνα του. Για την Οδύσσεια μας είπε ότι βλέποντας, διαβάζοντας τους στίχους του Κώστα του Καρτελιά, τα 81 του χρόνια γίνανε 18 και έτσι σε χρόνο ρεκόρ τα μεροποίησε. Το ίδιο θυμάμαι ακριβώς συνέβη το 80. Μου είχε ζητήσει στίχους. Τότε μέσα από κάποια τραγούδια του Λίνου του Κόκοτου είχα διακρίνει ένα ταλαντούχο στιχουργό, τον Κώστα τον Τρυπολίτη. Του είπα λοιπόν να μου φέρει 20 στίχους για τον Μίκη Θοδωράκη. Πράγματι σε 20 μέρες μου έφερε τους στίχους. Και έτσι πήγαν στα χέρια του Μίκη 20 αριστουργήματα. Και τότε σε 2 μήνες, θυμάμαι, είχε μελοποιήσει τα 20 τραγούδια, τους 20 στίχους. Και στον 3ο μήνα μπήκε και ηχογράφησε. Όταν τον ικανοποιεί ο στίχος, είναι 18άρης. Φυσά βορειάς, φυσά νοτιάς, κι εγώ τα ταξιδεύω, να βρω λιμάνι να σταθώ, νησάκι να κατέβω. Αυτό γέμισε με χαρά τη Μαρία καταρχήν, γιατί δεν ξέρετε, όταν η Μαρία ήρθε, την άκουσα όταν ήταν 16 χρονών και τραγούδισε τον Καημό σε μια συναυλία που έγινε για τους Λαμπράκηδες στον Πειραιά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και όταν την είδα, ένα λεπτό κορίτσι όπως είναι και τώρα βέβαια, περίπου, και ατίθασο, τη λέω, εσύ τι τραγουδάς? Λέει, ναι. Πώς σε λένε? Μαρία. Το ξέρεις, λέω, ότι γεννήθηκες για να τραγουδάς τη μουσική μου? Το ξέρω, μου λέει. Αλλά όμως ήταν άτυχη, διότι την έβαλα αμέσως κάτω από το αστερισμό του Ματχάουζεν. Το Ματχάουζεν ήταν βέβαια, δεν είχα και μπουζούκια μέσα, της πήγαινε κάπως. Αλλά τα λαϊκά δεν της πήγαινα καθόλου. Δεν τα ήθελε καθόλου. Είχαμε ένα εσωτερικό πόλεμο πάντοτε μεταξύ του Πιθηκότης και της Μαρίας. Ήταν 2 άκρα. Αγαπιόταν και θαυμαζόταν μεταξύ τους, αλλά ήταν 2 διαφορετικές τάσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη χαρά της Μαρίας όταν επιτέλους μετά από 50 χρόνια έχουμε στα νερά μας. Γιατί και εγώ σας είπα, αγαπούσα αυτό. Εκείνη αγαπούσε πολύ την τζάζ τότε. Αυτό άκουγε. Σπούδασε στο Οδείο κλασική μουσική και μάλιστα σε μια συναυλία στον Πειραιά τραγούδισε και Έρος και Θάνατος, τραγούδια, δηλαδή έντεχνα, δηλαδή σαν σοπράνο, μέσα στο σοπράνο. Είχε άλλη, αλλού πήγαινε και αλλού βρέθηκε. Είναι ο πατέρας μου, είναι σίγουρα, και νομίζω και εκείνος αισθάνεται έτσι μια ιδιαίτερη σχέση μαζί μου, παρότι ο Μίκης ως συνθέτης λειτουργήσε με πάρα πολλούς και σπουδαίους τραγουδιστές. Το άλλο το παιδί που, αν θέλετε, τραγούδισε το μεγαλύτερο, ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τραγουδιστικής έτσι, πορείας του Μίκη, είναι ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Ο συντρόφισσα λοιπόν, μπορώ να πω κι εγώ, σύντροφος του Οδυσσέα. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσαμε, δεν θέλω να το πω αυτό ακόμα, αλλά έγινε το μεγαλύτερο ταξίδι, ας πούμε. Αχ, θάλασσα μου που μιλάς των κοχυλιών τη γλώσσα,